Πάμε στα δικαστήρια, γιατί γίνονται δηλώσεις αυτή τη στιγμή. Σήμερα θα εκδικάζονται, αν πήρε αναβολή, αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη αγωγή για την τραγωδία, για το έγκλημα των Τεμπών. Πάμε εκεί, γίνονται δηλώσεις αυτή τη στιγμή. Είναι η Μαρία Δουρουδή, εκεί θα την ακούσουμε σε λίγο τη Μαρία. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας και κρατήστε το θέμα ανοιχτό. Αυτό, τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε πολύ. Μάλιστα, ναι. Ακούμε και τη Μαρία. Γεια σου, Μαρία. Βεβαίως, σε ακούμε να μας πεις ποια ήταν η κυρία που έκανε δηλώσεις και πριν βλέπαμε και τον συνήγορό της. Ήταν η αδερφή του θύματος, αν δεν κάνω λάθος. Να σας πω ότι σήμερα έχουμε την εκδίκαση της πρώτης αγωγής συγγενών θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, η οποία διακόπηκε για τις 5 Απριλίου. Πρόκειται για τον Γιάννη Καριώτη, ο οποίος ήταν ελεγκτής στην αμαξοστοιχεία Intercity 62. Και οι συγγενείς, τέσσερις συγγενείς, ζητάνε από τον ΟΣΕ και την Hellenic Train αποζημίωση ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ για την Οδύνη και την ηθική βλάβη απέναντι στον άνθρωπό τους που τον χάσανε. Όπως σας είπα, διακόπηκε η δίκη για τις 5 Απριλίου και ακούσαμε πριν λίγο την γυναίκα του, η οποία είπε ότι όχι μόνο σκοτώθηκαν, αλλά ουσιαστικά με τον τρόπο τους τους εξαφάνισαν, τους ανθρώπους όλους. Είναι ένας από τους 57 και είναι ουσιαστικά, που σας είπα, η πρώτη εκδίκαση αγωγής για αποζημίωση από τον Πήρε αναβολή. Διακοπή για τις 5 Απριλίου. Η ίδια ακριβώς σύνθεση. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει διακοπή για τις 5 Απριλίου. 5 Απριλίου. Μαρία, ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να πούμε ότι ταυτοχρόνως, με εντολή εισαγγελέα, θα έχουμε. Θα ρηχτεί και ελπίζουμε να ρηχτεί άπλετο φως και στο τι έγινε σχετικά με τον μπάζωμα στην περιοχή εκεί. Αυτό που έχει, το έχει εντοπίσει πάρα πολύ κόσμος από εκείνες τις πρώτες μέρες. Το τσιμέντομα της περιοχής, θυμάστε, ήταν οι ράγες που έγινε η τραγωδία και κάτω. Προς τον κάμπο, εκεί έγινε ένα τσιμέντομα. Και ψάχνουν όλοι να βρουν τι έγινε αυτό το τσιμέντομα. Και με ποιο την εντολή, έτσι. Και με ποιο την εντολή και για ποιο λόγο. Και έχει δώσει εντολή ο εισαγγελέας να μάθουμε τα πάντα. Ο κύριος αγοραστάς λέει ο κύριος Τριαντόπουλος. Ο κύριος Τριαντόπουλος νομίζω δεν λέει τίποτα. Όχι, τίποτα. Μέχρι στιγμή. Περιμένουμε να μάθουμε τα δεδομένα. Σιγά-σιγά εδώ είμαστε και τα παρακολουθούμε. Πάμε να παρακολουθήσουμε και τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε χθες στο συνέδριο της Καθημερινής για τα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης και αναφέρθηκε στην τραγωδία των Τεμπών. Για να τον δούμε τι είπε. Στα Τέμπη, ανθρώπινα λάθη με χρόνιες παθογένειες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και ειδικά των σιροδρόμων, που όλοι γνωρίζαμε ότι ήταν το πιο προβληματικό κομμάτι των ελληνικών, θα έλεγα, παλιών δημόσιων οργανισμών. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι δεν θα ήταν πρέπον να πω κάτι περισσότερο όσο είναι ανοιχτή η έρευνα της δικαιοσύνης για αυτήν την υπόθεση. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να σκύψουμε το κεφάλι με σεβασμό απέναντι στον πόνο ανθρώπων που τα παιδιά τους μπήκαν σε ένα τρένο για να φτάσουν στη Θεσσαλονίκη και δεν τα ξαναείδανε ποτέ. Η εργαλειοποίηση, η κομματική εργαλειοποίηση αυτής της τραγωδίας είναι εξοργιστική. Λυπάμαι αυτό το πω έτσι. Είχαμε και άλλες τραγωδίες στο παρελθόν. Είχαμε και άλλες τραγωδίες με νεκρούς, με ευθύνες του κρατικού μηχανισμού. Δεν διανοήθηκα ποτέ. Ποτέ να τις εργαλειοποιήσω με αυτόν τον τρόπο για κάποια, το οποιαδήποτε πρόσκαιρα κομματικά. Το συγκεκριμένο απόσπασμα το βάλαμε το πρωί και στο ραδιόφωνο. Και ήρθαν πάρα πολύ εύστοχα μηνύματα από τους ακροατές, οι οποίοι πολλές φορές είστε πολύ to the point, που λέμε και στην Τρίπολη σε σχέση με εμάς, και είπαν ότι κύριε Μητσοτάκη, είστε 5 χρόνια πρωθυπουργός, αλλάξτε τα, γι' αυτό ψηφιστήκατε. Όταν αναφέρεστε στο κράτος του οποίου ηγείστε.